Θα πάμε λίγο σε ένα θέμα, αλλάζουμε τελείως θέμα, αλλάζουμε τελείως κλίμα. Θα πάμε λίγο στο νομοσχέδιο για τα κατοικίδια και τα αδέσποτα ζώα, το οποίο βέβαια έχει εισέλθει σε μια διαδικασία διαβούλευσης και θα ξεκινήσουμε αμέσως τώρα μια συζήτηση με την κυρία Νατάσα Μπομπολάκη, πρόεδρος Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας. Κυρία Μπομπολάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ, να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα σας. Νομίζω ότι παραμένουμε στο κλίμα του πολιτισμού, γιατί πραγματικά το να λυθεί αυτό το θέμα με τα εκατομμύρια δέσποτα. Βέβαια, πολύ σωστή επισήμανση. Είναι κυρίως και πάνω απ' όλα πολιτισμική αξίωση όλων των πολιτών. Απλά αλλάζουμε τον υπότιτλο. Παραμένει η δράση πολιτισμού, αλλάζουμε τον υπότιτλο. Από τη μία όμορφες φωνές, τώρα πάμε σε μια όμορφη συντροφιά που είναι και τα κατοικίδια και τα αδέσποτα βέβαια. Κυρία Μπομπολάκη, πού πρέπει να εστιάσουμε σε αυτό το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο? Καταρχήν να πούμε ότι το νομοσχέδιο κινείται σε θετική κατεύθυνση. Είναι η πρώτη φορά που ακουμπάει τις ρίζες που το δημιουργούν. Γι' αυτό και είμαστε αισιόδοξοι αυτή τη φορά ότι κάτι θα γίνει, ότι θα αρχίσει να... θα αρχίσουμε να περνάμε στις χώρες που έχουμε σεβασμό απέναντι στα ζώα, σε αντίθεση με ό,τι γινόταν όλα τα προηγούμενα 25 χρόνια. Να πούμε καταρχήν ότι γίνεται υποχρεωτική ειστήρωση του κατοικιδίου μας, είτε είναι σκυλάκι είτε είναι γάτα. Οι μόνες εξαιρέσεις που υπάρχουν είναι οι νόμιμοι επαγγελματίες εκτροφής ζώων, και είναι λογικό και αυτονόητο αυτό, και κάποιες περιπτώσεις ασθενειών ζώων, ασθενών ή ιδιαίτερα υπερήλικων ζώων. Στήρωση μετά από, μετά από πόσο διάστημα που θα πάρουμε ένα ζωάκι? Κοιτάξτε, δείτε, τώρα το νομοσχέδιο δίνει 2 χρόνια περιθώριο για να προσαρμοστούμε στη νέα αυτή κατάσταση. Ναι. Θα προσπαθήσουμε βέβαια να μικρύνει το ποσοστό. Νομίζουμε ότι ένα εξάμηνο είναι αρκετό. Χρειάζεται βέβαια αυτός ο χρόνος προσαρμογής και για τους δήμους που περνάνε σε μια άλλη φάση ενασχόλησης με τα δέσποτα ζώα, αλλά και με τους κηδεμόνες ζώων, είτε αυτοί είναι κυνηγοί, είτε είναι απλοί πολίτες, είτε είναι κτηνοτρόφοι κτλ. Να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε για να στηρώσουμε το κατοικίδιό μας. Να πούμε όμως εδώ πέρα ότι μια πάρα πολύ μεγάλη μερίδα Ελλήνων που έχουν κατοικίδιο και που η οικονομική τους κατάσταση δεν είναι καλή και μάλιστα προσδιορίζεται και το φορολογικό, το ετήσιο εισόδημα που είναι αρκετά υψηλό, θα μπορούν να στηρώνουν τα κατοικίδια τους δωρεάν. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες που θα μπορέσουν να στηρώσουν δωρεάν τα κατοικίδια τους με την χρηματοδότηση και ενίσχυση που θα δίνει πλέον το κράτος στους δήμους. Μάλιστα, πολύ σημαντικό. Υπάρχει κάποιος αστερίσκος που θα βάλετε στην διαδικασία της διαβούλευσης, κάτι το οποίο θέλετε να αλλάξει, να τροποποιηθεί, να συζητηθεί λίγο περισσότερο? Ναι, υπάρχουν αρκετά σημεία που μπορούν να βελτιωθούν. Ένα από αυτά είναι, βέβαια στην Κρήτη δεν το έχουμε αυτό, ευτυχώς θα έλεγα, το θέμα να σταματήσει πλέον αυτό το όνειδος για τη χώρα μας που λέγονται δημοτικά κοινοκομεία, να γίνει ακόμα πιο σαφές το πλαίσιο το οποίο θα υπάρχει. Βέβαια να πούμε ότι παίρνονται αρκετά σωστά μέτρα, όπως είναι ότι θα επί 14ωρης βάσης, καθημερινής βάσης, θα υπάρχει προσωπικό από το Δήμο μέσα στο κοινοκομείο και όχι μισή ώρα πηγαίναν, τα ταΐζαν, φεύγαν κτλ. Όπως θα είναι και υποχρεωτικό, θα μπορεί ο κάθε πολίτης όποτε θέλει να μπορεί να μπαίνει στα δημοτικά κοινοκομεία. Μάλιστα. Που μέχρι τώρα ήταν άβατα και απαγορευόταν να μπει ο οποιοσδήποτε. Κυρία Μπομπολάκη, ολοκληρώστε βέβαια, μην σας διακόψω. Εντάξει, είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Χρηματοδοτούνται οι Δήμοι με ικανά κονδύλια για να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Η
Οι δράσεις τους πάνω στα αδέσποτα ζώα πλέον θα είναι επί 12 μήνες βάσης και όχι ένα πρόγραμμα το Γενάρη και ένα πρόγραμμα, ξέρω εγώ, τον Οκτώβριο. Μάλιστα. Μήνα. Θεσπίζονται ποινές για τους δήμους που δεν θα έχουν ένα πλήρης επιχειρησιακό σχέδιο και θα ελέγχονται. Να πούμε ότι μετατρέπεται σε κακούργημα επιπλέον του παλιού νόμου που έγινε πριν 4-5 μήνες, η εγκατάλειψη ζώων, ενήλικων ή νεογέννητων, και μάλιστα αυξάνεται κατακόρυφα το διοικητικό πρόστιμο, το οποίο φτάνει στο πολύ μεγάλο ποσό των 50.000 ευρώ για όποιον ανακαλυφθεί να εγκαταλείψει ζώα. Γίνεται μια προσπάθεια και είναι και αυτή πάρα πολύ σημαντική, ότι πλέον τα ελεγκτικά όργανα και κυρίως η αστυνομία υποχρεωτικά πλέον στις σχολές, είτε αυτές είναι για νέους αστυνομικούς, είτε είναι για αξιωματικούς ή εν ενεργεία ήδη αστυνομικούς, θα περνάνε από ιδιαίτερη επιμόρφωση. Μάλιστα, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Με πάρα πολύ σημαντικά προγράμματα. Βέβαια. Που θα στοχεύουν και στην συνέστηση και στην ευαισθητοποίηση. Να σας ευχαριστήσουμε. Ευαισθητοποίηση, επιμόρφωση. Στην γνώση της νομοθεσίας. Ακριβώς. Είναι πάρα πολλά τα θετικά ζητήματα. Να σας ευχαριστήσω, κυρία Βομπολάκη, για το σχόλιο σας. Να είστε καλά. Θετικό το πρόσημο, θα το δούμε και στην πράξη. Να είστε καλά.